γυναίκα μου έφευγε, σωστά. Ναι, θα ήθελα να μείνω να γνωρίσω τους φίλους του άντρα μου. Θα είχατε πρόβλημα με αυτό? Κυρία μου, μη μας θεωρείτε σεξιστές. Αλλά όταν πρόκειται για δουλειά, οι γυναίκες περισσεύουν. Απολωνία, θα τα πούμε στο σπίτι. Χουάν Μανουέλ, συνόδευσε τη γυναίκα μου. Τι γύρευε εδώ η γυναίκα σου? Ήρθα αναπάντεχα. Υπάρχουν βασικοί κανόνες στην οργάνωση. Και ένας από αυτούς είναι να μην ανακατεύουμε τρίτους στις δουλειές μας. Ναι, το ξέρω, Ιβανές. Αν η γυναίκα μου έμαθε για την οργάνωσή μας, αυτή η προδοσία αυτού του ηλίθιου του Ρώτας. Αλλά μην ανησυχείς για αυτήν. Την έχω υπό έλεγχο. Θα τρελαθώ με όλα αυτά. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Απίστευτο θυμού, αδυναμίας. Το κίνητρό του ήταν το μίσος και η εκδίκηση. Αλλά μόνο ένα μακιαβελικό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τόσο περίπλοκο. Ο Εντουάρντο δέχτηκε τη βοήθεια κάποιου άλλου. Της Απολώνια. Αυτός ο δαίμονας δηλητηρίασε τον Εντουάρντο. Αυτή σχεδίασε τα πάντα. Αυτός ο σατανάς τον χρησιμοποίησε σαν όργανο εκδίκησης ενάντια στην Αταλία και σε μένα. Έχεις υπεραρκετά στοιχεία για να στηρίξεις τον ισχυρισμό σου. Αν είναι αλήθεια, η Απολώνια και ο Εντουάρντο είναι υπεύθυνοι. Και οι δύο πρέπει να επομιστούν τις συνέπειες του εγκλήματός τους. Βρείτε τώρα αποδείξεις. Κάντε το πριν η Απολώνια μας καταστρέψει. Βάλτε φρένο σε αυτή τη σατανική γυναίκα και στην εκδίκηση του Εντουάρντο.